Τώρα να συναντήσουμε τον κύριο Σταύρο Κελέτση, τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Εχθές, κύριε Κελέτση, καλημέρα, μας τρομάξατε λίγο. Καλή σας μέρα. Πώς είστε? Δόξα τω Θεώ, είμαι καλά, ευτυχώς. Ανακοινώσατε χθες από το Facebook, μόνο σας δηλαδή, ότι έχετε προσβληθεί από τον κορονοϊό και μπήκατε σε καραντίνα, εν πάση περιπτώσει. Τι γίνεται τώρα, έχετε καταλάβει πώς κολλήσατε? Κοιτάξτε να δείτε. Πρέπει να σας πω καταρχήν ότι σε γενικές γραμμές είμαι πολύ επιμελής και προσεκτικός και τηρώ πολύ τα μέτρα ασφαλείας. Πλην όμως πρέπει να πω ότι με ειδοποίησανε το Σάββατο το μεσημέρι ότι κάποιος συνεργάτης του γραφείου μου στην Αλεξανδρούπολη βρέθηκε θετικός στον κορονοϊό. Αμέσως σήμανε συναγερμός, κλείσαμε το γραφείο και έβαλα όλους τους συνεργάτες να κάνουν το τεστ. Και βέβαια, εγώ που ήμουν στην Αθήνα, υποβλήθηκα στο τεστ εδώ στην Αθήνα. Από αυτά τα τεστ, πόσοι βγήκαν θετικοί? Βγήκανε άλλα δύο άτομα. Δηλαδή, ο ένας που ήταν ο φορέας, εν πάση περιπτώσει αυτός που ήταν στο γραφείο, άλλοι δύο στο γραφείο και εσείς. Και εγώ. Τέσσερα άτομα στην Ελλάδα. Κύριε Κελέτση, είχατε βρεθεί και με τον Πρωθυπουργό στη Σαμοθράκη. Αυτό είχε προηγηθεί όμως. Εγώ η συνεργασία με τον συνεργάτη έγινε μετά, αφού αναχώρησε ο Πρωθυπουργός. Οπότε μετά βρεθήκατε με τον Πρωθυπουργό. Μετά τη Δευτέρα, ναι. Δηλαδή, ο Πρωθυπουργός, για να τα πούμε, κύριε Κελέτση, είχε έρθει στη Σαμοθράκη το προηγούμενο Σαββατοκύριακο. Όχι αυτό που μας πέρασε, το προηγούμενο. Έτσι ακριβώς. Και μετά όλη η εβδομάδα κύλησε, εσείς ήταν πιθανό στην Αθήνα. Εγώ γύρισα στην Αλεξανδρούπολη και τη Δευτέρα αργά το βράδυ γύρισα στην Αθήνα. Όπως κάνουν όλοι οι βουλευτές. Όλοι, ναι. Να ρωτήσω εγώ κάτι. Είχαμε την ψήτη μορφή, οπότε θα έμενα για το Σαββατοκύριακο. Αυτός ο υπάλληλος σας πότε βρέθηκε με φορέας αυτό το Σαββατοκύριακο που πήγατε? Το Σάββατο αυτό. Άρα πιθανόν εσείς να μην είχατε κολλήσει, ας πούμε, στην πρόταση μομφής. Τι εννοείτε? Εννοώ να μην ήσασταν φορέας όταν ήσασταν... Όχι. Η πρόταση μομφής ήταν το Σαββατοκύριακο. Εγώ τον είχα δει τη Δευτέρα, στην αρχή της εβδομάδας. Μάλιστα. Άρα όλη τη βδομάδα λέτε ότι αν είχατε κολλήσει θα ήταν όλη τη βδομάδα. Εγώ αυτό που θέλω να ρωτήσω είναι... Το λέω αυτό γιατί ο κύριος Κελέτσης, αν τον είδε τη Δευτέρα που λέει, που μας πέρασε, όλη τη βδομάδα ήταν στη Βουλή. Ναι, αλλά φορούσατε μάσκα, αυτό θέλω να ρωτήσω. Βεβαίως. Πάντα φορούσα τη μάσκα. Και κρατούσαμε και τις αποστάσεις μεταξύ δηλαδή των συναδέλφων, όλα τα μέτρα επιμελώς, αυτά τα μέτρα που έχουν επιβληθεί στη Βουλή. Το Σάββατο λοιπόν ειδοποιήθηκα ότι υπάρχει ένα θέμα, πήγα στο ιατρείο της Βουλής για να δω αν υπάρχει δυνατότητα να κάνω και εγώ το τεστ. Επειδή ήταν Σαββατοκύριακο αυτό δεν υπήρχε, συνεννοήθηκαν οι άνθρωποι με τον ΕΟΔΗ. Πράγματι την Κυριακή το πρωί πήγα, έκανα το τεστ και αργά το βράδυ ειδοποιήθηκα ότι ήταν θετικό. Εννοείται ότι από την πρώτη στιγμή που ειδοποιήθηκα για τον συνεργάτη εγώ αποσύρθηκα, έφυγα από τη Βουλή και ήμουν σε καραντίνα στο σπίτι. Από εκεί και πέρα. Τις προηγούμενες μέρες πώς ήταν τα πράγματα, δηλαδή με τους φίλους, με άλλους βουλευτές είχατε έρθει σε επαφή? Όχι, κοιτάξτε να δείτε, επαναλαμβάνω, πάντοτε με μέτρα. Πάντοτε με τη μάσκα, πάντοτε... Κύριε Κελέτση, το ερώτημα είναι, και όχι δεν είναι προσωπικό για σας τώρα, γενικότερα, για να κολλήσατε, κάποια στιγμή ίσως και εσείς δεν προσέξατε, δεν ήσασταν τόσο προσεκτικοί. Κοιτάξτε. Εντάξει, τώρα στο γραφείο κάτι, κάπου. Εμείς στο γραφείο πρέπει να σας πω ότι δεν λειτουργούσε με την έννοια, γιατί είχαμε την εντολή από τον πρόεδρο της Βουλής ότι τα γραφεία δεν θα δέχονται κόσμο και πράγματι δεν κάναμε ραντεβού. Μάλιστα. Λειτουργούσαν τηλεφωνικά και μάλιστα πρέπει να σας πω ότι είχα κάνει το σύστημα έτσι ώστε να λειτουργεί το γραφείο με τρία άτομα όπου ο καθένας να είναι στο χώρο του, δηλαδή να μην βρίσκονται περισσότερα από ένα άτομο σε κάθε χώρο του γραφείου. Mm-hmm. Άρα μεταξύ σας ήταν, λέτε, κολλήσατε σε κόσμο που έρχεται ακριβώς με ραντεβού. Θέλω να πω ότι ακόμα και στο μεταξύ μας, ένα μήνυμα να το νιώσουμε όλοι μας, ακόμα και στο μεταξύ μας η μάσκα χρειάζεται. Θέλει πολύ προσοχή, αλλά πέραν αυτού υπάρχει και το θέμα της χρήσης κοινών αντικειμένων πολλές φορές, το τηλέφωνο, το ακουστικό, υπολογιστή. Εκεί που θα ακουμπήσει ο φορέας. Ακριβώς. Δηλαδή, θέλει κύριε Κελέτση, πολύ προσοχή. Θέλει πολύ προσοχή. Έτσι όπως τα λέμε, μπορεί να είστε μια εβδομάδος φορέας, έτσι δεν είναι? Ναι, εκεί περίπου. Δεν έχω συμπτώματα. Δόξα τω Θεώ και σήμερα ξημέρωσα. Σας το λέω αυτό γιατί οι γιατροί λένε μετά την 7η ή 8η ημέρα
αν είναι κάποιος να εμφανίσει συμπτώματα, τα εμφανίζει. Αλλά εσείς την 7η-8η ημέρα δεν έχετε συμπτώματα. Όχι, όχι, όχι. Αυτό λέω, ναι. Γιατί μπορεί να το περάσει και συμπτωματικά. Νομίζω ότι χθες ήταν η 8η. Να είστε καλά, να είστε σιδερένιος. Θα μείνετε σε καραντίνα, φαντάζομαι τώρα για. Εννοείται, αυτονόητο. Για άλλη μια εβδομάδα. Ωραία, περαστικά να ευχηθούμε. Να είστε έτσι ασυμπτωματικός. Αυτό που θέλω να πω σε όλο τον κόσμο είναι, επειδή το έζησα, γιατί εμείς τηρούσαμε τα μέτρα, να τα τηρούμε επιμελώς, διότι είναι πάρα πολύ ύπουλη η κατάσταση αυτή και δεν ξέρεις από πού μπορεί να έρθει. Έτσι, έτσι. Δεν σημαίνει ότι επειδή είναι έτσι δεν πρέπει να τηρούμε τα μέτρα. Πρέπει να περιορίζουμε κατά το δυνατόν τον κίνδυνο. Ακόμα και με τους δικούς μας ανθρώπους. Έτσι, έτσι. Ακόμα αυτό και είναι, αυτό είναι. Ένα αντικείμενο κοινό, είδες, μπορεί. Βεβαίως. Να είστε καλά. Περαστικά, κύριε Καλέτση, καλή σας ημέρα.